κύριος Βενιζέλος, χρησιμοποιώντας φρασιολογία τράγκα, μίλησε για προτεκτοράτο. Μίλησε και είπε ότι δεν μπορούμε να μεταβληθούμε σε προτεκτοράτο. Ήδη έχουμε μεταβληθεί σε προτεκτοράτο, κυρίες και κύριοι. Και θα σας πω απλά γιατί. Ήδη αποκαλύφθηκε και το έδωσε πριν από λίγο το Mega Channel ότι υπάρχει έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών της Γερμανίας, του κυρίου Σόιμπλε, που αναφέρει ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένας ειδικός λογαριασμός στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, προκειμένου να διαχειρίζονται από εκεί οι δανειστές μας όλα τα έσοδα του ελληνικού δημοσίου, αλλά και τα χρήματα που δίδονται στη χώρα. Αυτό το οποίο άκουσα να το αφηγούνται οι συνάδελφοί μου στο Μέγκα με χαρτιά και με, αν θέλετε, και με επίδειξη των εγγράφων στην Αγγλική, στα οποία χαρτιά έχουν υπάρξει και σημειώσεις, δηλαδή αντί για απολύσεις εκεί που λένε για το δημόσιο γράφουν εξόδους, έχουν διορθωθεί λίγο τα χαρτιά. Όποιος παρακολούθησε την αφήγηση των μέτρων, θέλω να μου επιτρέψει και το Mega Channel και η Διεύθυνση Ειδήσεων του Mega Channel, αλλά ήταν χαρακτηριστικό το ρεπορτάζ που δώσανε για τα μέτρα και το νέο μνημόνιο. Αυτό το πράγμα δεν εφαρμόζεται σε ανθρώπους, ούτε καν σε σκύλους. Το έργο σκυλίσια ζωή είναι, θα έλεγα, όαση μπροστά σε αυτό που περιγράφει το νέο μνημόνιο. Η κυβέρνηση έχει προγραμματίσει περισσότερο χρόνο για τη δημοσιονομική προσαρμογή προκειμένου να αμβλυνθεί η ύφεση. Λαμβάνοντας επιπλέον 2 χρόνια για να πετύχουμε τους δημοσιονομικούς μας στόχους, περιμένουμε ο ρυθμός της δημοσιονομικής προσαρμογής να πέσει από το 3% στο 1,5% του ΑΕΠ ετησίως. Από το κείμενο με τελευταία επικαιροποίηση στις 14 Οκτωβρίου δεν έχει απαλληφθεί το κομμάτι για την κατάργηση των τριετιών και των επιδομάτων από το βασικό μισθό που θα νομοθετήσει η κυβέρνηση. Το σύστημα αυτό που θα λειτουργήσει μέχρι τον Απρίλιο του 2013 θα περιλαμβάνει έναν κατώτατο εισαγωγικό μισθό ως το πάτωμα για τις νέες προσλήψεις και συμβάσεις και οι υποχρεωτικές ωριμάνσεις και τα επιδόματα που συνδέονται με τον κατώτατο μισθό θα εξαλειφθούν μέχρι τον Απρίλιο του 2015 με το πρώτο βήμα να τίθεται σε ισχύ μέχρι το τέλος Μαρτίου του 2013. Ωστόσο, οι εκπρόσωποι της Τρόικας σημειώνουν πάνω στη σελίδα πως οι αρχές λένε ότι δεν μπορούν να αλλάξουν αυτό το σύστημα. Στο ίδιο κείμενο διατηρείται η αναφορά για μείωση των αποζημιώσεων. Χαμηλότερο κόστος απόλυσης με προστασία των ήδη εργαζομένων που θα υπάγεται σε ανώτατο όριο. Ωστόσο, το κείμενο που αναφέρεται στη μείωση κατά 50% του χρόνου προειδοποίησης αλλά και του ποσού των αποζημιώσεων με πλαφόν τους 12 μισθούς συν 6 βασικούς έχει διαγραφεί με κόκκινο και ο εκπρόσωπος του Ταμείου σημειώνει ότι οι αρχές αρνούνται να το κάνουν τώρα. Σε ό,τι αφορά στο νέο φορολογικό, το σχέδιο του Μνημονίου αναφέρει ότι θα καταργηθούν οι 3 ανώτατοι συντελεστές για τα φυσικά πρόσωπα και η εισφορά αλληλεγγύης θα διατηρηθεί μέχρι το 2018. Θα καταργήσουμε τους 3 ανώτατους συντελεστές φυσικών προσώπων, θα ευθυγραμμίσουμε την υπάρχουσα έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης και θα την παρατείνουμε μέχρι το 2018. Πάντως, ο εκπρόσωπος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου σημειώνει πως οι αρχές υποστηρίζουν ότι το μέτρο είναι υποσυζήτηση. Τα μέτρα του 2013 θα φτάσουν τα 9,2 δισεκατομμύρια ευρώ, με τα 6,3 δις να αφορούν σε μειώσεις μισθών, συντάξεων, επιδομάτων. Καταργούνται τα δώρα στους μισθούς του δημοσίου και τις συντάξεις, οι μειώσεις στα ειδικά μισθολόγια θα ισχύσουν αναδρομικά από την 1η Αυγούστου και φτάνουν το 2% για μισθούς έως 1.000 ευρώ, το 10% για 1.000 έως 1.500 ευρώ, 20% για μισθούς 1.500 έως 2.500 ευρώ, 30% για μισθούς 2.500 έως 4.000 ευρώ και 35% για μισθούς πάνω από 4.000 ευρώ. Από την 1η Ιανουαρίου το ενιαίο μισθολόγιο θα εφαρμόζεται και στις 10 με πλαφόν αποδοχών στα 1.900 ευρώ, ενώ σύμφωνα με το κείμενο 30.000 δημόσιοι υπάλληλοι πρέπει να οδηγηθούν στην έξοδο μέχρι το τέλος του 2013. Πιο συγκεκριμένα, 5.000 πρέπει να αποχωρήσουν μέχρι το τέλος του 2012, άλλοι 5.000 το πρώτο τρίμηνο του 2013 και συνολικά 25.000 μέσα στο 2013, εκ των οποίων οι μισοί στο πρώτο εξάμηνο του έτους. Οι περικοπές στις συντάξεις θα φτάσουν το 3% για ποσά από 1.000 έως 1.500 ευρώ, το 5% για 1.500 έως 2.000 ευρώ και 12% για συντάξεις πάνω από τα 2.000 ευρώ.
Τα όρια ηλικίας αυξάνονται κατά 2 έτη και στα ενδιάμεσα στάδια. Το εφάπαξ περικόπτεται κατά 23%, ενώ επιβάλλεται εισφορά 3% σε όσους έλαβαν υψηλό εφάπαξ μετά το 1995. Το ΕΚΑΣ καταργείται για όσους δεν έχουν συμπληρώσει τα 64 έτη, ενώ όλα τα οικογενειακά επιδόματα αντικαθίστανται από ένα, το οποίο θα χορηγείται με εισοδηματικά κριτήρια. Τα ειδικά επιδόματα ανεργίας καταργούνται, οι ασφαλιστικές εισφορές αυξάνονται και για τους ασφαλισμένους πριν από το 1993. Αυξάνεται η φορολογία των αγροτών και μειώνονται οι επιστροφές φόρου. Επιβάλλεται φόρο στα παιχνίδια του ΟΠΑΠ, ενώ σύμφωνα με το Βήμα.gr αυξάνονται από την 1η Ιανουαρίου τα τιμολόγια της ΔΕΗ και από το Μάρτιο του 2013 κατά 25% τα εισιτήρια των αστικών συγκοινωνιών. Και θέλω τώρα να ακούσετε και να δείτε και την έκφραση του κυρίου Κουβέλη. Μιλάνε για τα εργασιακά. Πέστε μου κάτι, κύριε Φώτη Κουβέλη. Δηλαδή, συμφωνείτε με τα υπόλοιπα της δημοσιονομικής προσαρμογής? Δηλαδή, λέτε ότι διαφωνείτε στο αν θα απελευθερωθεί πλήρως, δηλαδή θα παίρνει φράγκο κανείς αποζημίωση, ή αν θα είμαστε ενδοκίνα, ενδοχώρα Κίνας, ή αν θα είμαστε Μιανμάρ? Διαφωνείτε σε αυτό και συμφωνείτε στη δημοσιονομική προσαρμογή που φέρνει όχι βουλγαροποίηση απλά, φέρνει Μπαγκλαντές? Γιατί θέλω να ξέρω δηλαδή ποιο κοροϊδεύετε, και αν θέλετε να κοροϊδέψετε, για να μην σας παίρνω στο λαιμό μου και είμαι άδικος. Πάμε να δούμε τον κύριο Κουβέλη. Τα όσα η Τρόικα επιμένει αναφορικά με τα εργασιακά ζητήματα με βρίσκουν αντίθετο. Οι αξιώσεις της με βρίσκουν αντίπαλο. Δεν πρόκειται να δεχθώ, ούτε να ψηφίσω, ούτε εγώ ούτε οι βουλευτές της Δημοκρατικής Αριστεράς, τις μεταβολές που επιμένει η Τρόικα να θέλει αναφορικά με τα εργασιακά δικαιώματα. Τα εργασιακά δικαιώματα είναι ήδη αποσαρθρωμένα και οι αξιώσεις της Τρόικα δεν είναι τίποτε άλλο παρά η επιλογή να ισοπεδωθούν όσα εργασιακά δικαιώματα έχουν απομείνει. Μέχρι τέλους αυτή θα είναι η σταθερή και αμετακίνητη άποψή μου. Τα όσα ζητά η Τρόικα δεν έχουν καμία σχέση με αναμενόμενο δημοσιονομικό όφελος για τη χώρα. Επιχειρούν να διαμορφώσουν ένα πεδίο όπου ουσιαστικά θα είναι καθυλωμένη η αμοιβή εργασίας. Εάν γίνουν αποδεκτές, και διεκδικώ να μην γίνουν αποδεκτές οι αξιώσεις της Τρόικα, θα αυξηθεί ο αριθμός των απολύσεων, θα τροφοδοτηθεί η ανεργία, θα επιβαρυνθεί η ήδη τεράστια ύφεση που υπάρχει στον τόπο, πέρα βέβαια από την κατάσταση στην οποία θα περιέλθει ένας σημαντικός αριθμός εργαζομένων με τις απολύσεις που θα υπάρξουν, θα επακολουθήσουν εάν γίνουν δεκτές οι αξιώσεις, επαναλαμβάνω, οι αξιώσεις, οι απαράδεκτες αξιώσεις της Τρόικα. Σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των άλλων μέτρων, η συζήτηση συνεχίζεται και βρίσκεται σε εξέλιξη. Τα λέει όλα. Τα είπε όλα. Δεν ψηφίζω, λέει, τα εργασιακά. Ενδεχομένως είναι και ένας εύσχυμος τρόπος για να μην ψηφίσεις τίποτα. Τι να ψηφίσεις? Και τα υπόλοιπα τα δημοσιονομικά? Υπάρχει, σας λέω, και η επιθυμία του ανδρός για ιστεροφημία. Πέραν της απορρόφησής του στον απορροφητήρα Μιτσουμπίση που λέγεται ελληνικός λαός, και ο οποίος δεν πρόκειται να ξαναψηφίσει κατά τη γνώμη μου άνθρωπο που θα περάσει αυτά τα μέτρα, αλλά πέραν αυτό ξέρω και τον άνδρα δεν το θέλει αυτό. Πάμε πιο κάτω. Στον κύριο Βενιζέλο. Τι λέει ο κύριος Βενιζέλος? Ότι είμαι θα πλέον προτεκτοράτο, έχει τις ενδοκομματικές πιέσεις του, βλέπει και τι γίνεται. Βγήκε και το έγγραφο του κυρίου Σόιμπλε. Δεν έχει μεσολαβήσει πραγματικά τίποτα ανάμεσα στο Μάρτιο και τον Οκτώβριο που να δικαιολογεί να ξανατίθενται παρόμοια θέματα. Τα είχαμε συζητήσει την περίοδο της Άνοιξης, πριν τη Μεγάλη Συμφωνία. Η συμφωνία αυτή είναι το ακραίο όριο, όπως έχω πει, και χωρίς να έχουμε δοκιμάσει την εφαρμογή της, χωρίς να έχουμε αποτελέσματα και αξιολόγηση, είναι πραγματικά αδικαιολόγητο και προκλητικό να ξανανοίγει παρόμοια συζήτηση. Θεωρώ αυτονόητο ότι θα γίνει σεβαστή τουλάχιστον στα θεμελιώδη στοιχεία η αξιοπρέπειά μας σε σχέση με την δημοσιονομική διαχείριση του κράτους. Αυτή πρέπει να γίνεται από τις ελληνικές αρχές, από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και την Τράπεζα της Ελλάδος. Δεν είμαστε προτεκτοράτο.
Αυτό πρέπει να το καταλάβουν πάρα πολύ καλά οι εταίροι μας και η Τρόικα. Τόσο έβαλε και μια γραμμή ο κ. Βενιζέλος, καθώς είπε ότι το όριο των αλλαγών έγινε πέρσι το Φλεβάρι κατά επί κυβερνήσεως του κ. Παπαδήμου. Ο κ. Βενιζέλος ήταν αντιπρόεδρος και υπουργός οικονομικών εκείνης της κυβέρνησης, οπότε είχε συμφωνηθεί το πακέτο των εργασιακών. Παρ' όλα αυτά, κάποιες αλλαγές ίσως να μπορούν να γίνουν δεκτές από το ΠΑΣΟΚ. Η δήλωση του κυρίου Βενιζέλου περί προτεκτοράτου, είπε δεν είμαστε προτεκτοράτο. Αυτό είχε ως αναφορά τον ειδικό λογαριασμό στον οποίο εκταμιεύεται η δόση και έχουμε και ένα πόλεμο διαρροών την τελευταία ώρα. Τι ακριβώς έχει γίνει εκεί? Λοιπόν, αφού είπε ο κύριος Βενιζέλος τη δήλωση περί προτεκτοράτου, μας έγινε μια ενημέρωση μετά για να μάθουμε τι ακριβώς εννοούσε. Εννοούσε ότι υπήρχαν κάποιες πληροφορίες στο ΠΑΣΟΚ ότι η γερμανική πλευρά ζητά και η δόση αυτή που θα έρθει και τα υπόλοιπα χρήματα να μπουν σε έναν ειδικό λογαριασμό και από εκεί να γίνεται η όλη διαχείριση ακόμη και για τα εσωτερικά ζητήματα, όχι μόνο για το λογαριασμό που αφορά το χρέος, ο οποίος έχει συμφωνηθεί να υπενθυμίσουμε. Υπήρξαν κάποιες διαρροές λοιπόν ότι το θέμα δεν ετέθη από τον κύριο Βενιζέλο τελικά στη σύσκεψη και το ΠΑΣΟΚ πριν από λίγο απάντησε με τη διαρροή ενός εγγράφου. Το έχω εδώ. Ναι. Είναι ένα έγγραφο το οποίο δεν έχει ημερομηνία, δεν έχει αποστολέα. Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, είναι ένα έγγραφο που έχει στείλει η γερμανική κυβέρνηση, το Γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών στην ελληνική κυβέρνηση. Μέσα αναφέρεται ρητά ότι θα μπορούν να κάποια πράγματα όπως οι εισπράξεις από τον ΦΠΑ να πηγαίνουν μηνιαία στο συγκεκριμένο λογαριασμό, ναι, και να είναι η κάλυψη της χώρας μας, των αναγκών της χώρας μας στην εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους. Ο κύριος Τουρνάρας, από ό,τι έμαθα, είχε διαψεύσει την ύπαρξη του συγκεκριμένου εγγράφου και του συγκεκριμένου θέματος. Κατά συνέπεια, το ΠΑΣΟΚ έκριναν σκόπιμο να βγάλουν το συγκεκριμένο έγγραφο, το οποίο, επαναλαμβάνω για να μην υπάρχει καμία παρεξήγηση, δεν είναι επίσημο έγγραφο, είναι, ναι, κάτι σαν non-paper, δεν έχει ημερομηνία, υπάρχει, ούτε αποστολή. Ωστόσο, αναφέρεται ρητά ότι για αυτό το λογαριασμό. Υπάρχει μια πολύ λιτή απάντηση από κύκλους της Νέας Δημοκρατίας που λένε ότι το ζήτημα δεν είναι ποιος το στέλνει, αλλά τι απαντάς εσύ. Όπως είπε και ο Χρήστος πριν, από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης δεν θεωρούν ότι υπάρχει θέμα με αυτόν τον λογαριασμό. Γι' αυτό και ήρθε και αυτή η απάντηση μέσω διαρρών. Γνωρίζω πολύ καλά τι διακυβεύεται σήμερα για τη χώρα. Επί τρεις μήνες, καθημερινά, αλλάζουμε την εικόνα της Ελλάδας. Και κάτω από τις πιο δύσκολες συνθήκες, διαπραγματευόμαστε σκληρά για να βγει η χώρα από το αδιέξοδο. Έχουμε ήδη, και στα εργασιακά και σε άλλα, αλλάξει πολλές, πάρα πολλές, από τις αρχικές προτάσεις της Τρόικας. Και η διαπραγμάτευση αυτή συνεχίζεται. Προσέξτε, το μόνο μου πάντα κριτήριο είναι η Ελλάδα και το μέλλον της. Από αυτήν την ευθύνη πίσω δεν κάνω. Και δεν θέλω να σκεφτώ καν τι θα συμβεί αν αυτή την ώρα δεν κρατήσω σταθερά το τιμόνι. Κοιτάζω μόνο μπροστά, ζητώντας τη μεγαλύτερη δυνατή ενότητα. Θα σώσουμε την Ελλάδα όσοι το τολμήσουμε. In the specific case of Greece, significant progress has been made. Στην περίπτωση της Ελλάδας έχει συντελεστεί σημαντική πρόοδος. Οι ηγέτες των κρατών μελών της Ευρωζώνης εξέδωσαν ανακοίνωση χαιρετίζοντας την αποφασιστικότητα της ελληνικής κυβέρνησης να τηρήσει τα υπεσχημένα και ταυτόχρονα επιδοκίμασαν τις εντυπωσιακές προσπάθειες του ελληνικού λαού. Το Eurogroup θα εξετάσει την πρόοδο αυτή υπό το φως της αναμενόμενης από την Τρόικα έκθεσης και θα λάβει τις απαραίτητες αποφάσεις. Ο πρόεδρος της Κομισιόν χαιρέτησε επίσης την απόφαση της Συνόδου Κορυφής, μένοντας κυρίως σε αυτά που πρέπει να γίνουν. We expect Greece to continue budgetary and structural policy reforms. Περιμένουμε από την Ελλάδα να συνεχίσει τη δημοσιονομική προσαρμογή και τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και ενθαρρύνουμε τις προσπάθειές της για την ταχεία υλοποίηση του προγράμματος. Είναι αναγκαίες για τη δημιουργία ενός πιο ανταγωνιστικού ιδιωτικού τομέα, επενδυτικού τομέα και ενός πιο παραγωγικού δημοσίου τομέα. Θα επιτρέψουν στην Ελλάδα να επιτύχει εκ νέου ανάπτυξη και να διασφαλίσει το μέλλον της στην Ευρωζώνη. Αίσθηση προκάλεσε η δήλωση του Wolfgang Schäuble σε εκδήλωση βιομηχανία στο
Βερολίνο, σύμφωνα με την οποία πρέπει να ενισχυθεί ο έλεγχος των δανειστών στην Ελλάδα, χωρίς πάντως να διευκρινίσει περαιτέρω τι εννοεί. Θα είναι πολιτικά δύσκολο να το δεχθεί η Ελλάδα, όμως ζυγίζοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των επιλογών μας, θα μπορούσε να γίνει με τους κατάλληλους μηχανισμούς. Αυτοί θα μπορούσαν να είναι ίσως αυτόματοι σταθεροποιητές για να δοθεί η ευκαιρία στην Ελλάδα να ανακάμψει. Σε πιο σκληρό ύφος αναφέρθηκε σε όσα πρέπει να γίνουν στην Ελλάδα η Αυστριακή Υπουργός Οικονομικών Μαρία Φέκτερ. Οι Έλληνες ήταν για χρόνια ξαπλωμένοι στην αιώρα. Δεν δημιούργησαν δομικά και μόνιμα θέσεις εργασίας με τα χρήματα που ούτως ή άλλως έπαιρναν πάντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα έπεσαν από την αιώρα και πρέπει επιτέλους να σηκωθούν. Το ελληνικό ζήτημα θα απασχολήσει την Πέμπτη και την Παρασκευή αποκλειστικά το Euro Working Group, με τους εκπροσώπους των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης να συζητούν και τις διάφορες προτάσεις που έχουν πέσει στο τραπέζι για την αντιμετώπιση του ελληνικού χρέους, που με τα τωρινά δεδομένα δεν μπορεί να υποχωρήσει στο 120% του ΑΕΠ το 2020. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, το Βερολίνο θα θέσει βέτο σε οποιαδήποτε λύση δεν γίνει αποδεκτή από τις αγορές, παραπέμποντας σε σχετικές δηλώσεις του Wolfgang Schäuble.